Καλώς όρισες στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 2 του σχολικού βιβλίου «Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή» και θα ασχοληθούμε με τις ετυμολογικές ασκήσεις που βρίσκονται στη σελίδα 19. Πάμε λοιπόν να δούμε η πρώτη ασκησούλα τι μας ζητάει. Να κατατάξετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου της ενότητας σε απλές και σύνθετες. Άρα ουσιαστικά τι μας ζητάει, μας δίνει κάποιες λεξούλες, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια, και μας ζητάει να πούμε ποιες από αυτές είναι απλές και ποιες είναι σύνθετες. Ποιες λέξεις δηλαδή είναι από μόνες τους, στέκονται στο λόγο, είναι μία λέξη ουσιαστικά, και ποιες είναι σύνθετες, προέρχονται δηλαδή από την ένωση δύο άλλων λέξεων ή και περισσότερων κάποιες φορές. Πάμε λοιπόν να δούμε τις λεξούλες μας μία-μία. Η πρώτη λεξούλα είναι το συνετήθη. Το συνετήθη βλέπουμε ουσιαστικά ότι είναι μία λεξούλα σύνθετη. Έχει εδώ μπροστά αυτό το συν και εδώ κρύβεται ένα ρηματάκι. Ας γράψουμε λοιπόν αρχικά ότι είναι σύνθετη και παρότι δεν μας ζητάει να αναλύσουμε σε συνθετικά, εμείς θα το κάνουμε για να το επιβεβαιώσουμε ότι είναι σύνθετη. Προέρχεται λοιπόν από το συν και το τίθιμη. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τελειώσαμε με την πρώτη λεξούλα. Συνεχίζουμε. Επιθέσθε. Και αυτό φαίνεται ότι είναι σύνθετο. Έχει μπροστά αυτό το επί, το οποίο ας τη σβήσουμε όλοι καλύτερα. Έχει μπροστά λοιπόν αυτό το επί, το οποίο χρησιμοποιούμε και στα νέα ελληνικά. Επιθέστε. Είναι λοιπόν και αυτή μία σύνθετη λέξη. Και πάμε να δούμε από ποια συνθετικά προέρχεται. Προέρχεται λοιπόν από το επί και πάλι προέρχεται από το ρηματάκι τίθιμη. Το τίθιμη είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε θέτο στα νέα ελληνικά. Απλά εδώ βλέπουμε πολλές διάφορες μορφές του τίθιμη που προέρχονται από διαφορετικούς χρόνους, διαφορετικούς τύπους. Συνεχίζουμε, πάμε στην τρίτη λεξούλα μας, εκπέμπει. Να και μία λεξούλα που τη χρησιμοποιούμε και στα νέα ελληνικά. Πρόκειται και πάλι για σύνθετη λέξη. Αν δούμε τα συνθετικά της, είναι από το εκ και το ρηματάκι πέμπω, στέλνω. Έχουμε ακούσει από το πέμπω, ο πομπός, παραπομπή και ούτω καθεξής. Ηγεμόνας. Ο ηγεμόνας τώρα προέρχεται από το ρηματάκι ηγούμε. Αυτή η λεξούλα είναι απλή. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχει μία δεύτερη λέξη, δεν είναι σύνθετη, είναι από μόνη της, προέρχεται από το ρηματάκι ηγούμε. Συνεχίζουμε. Πολεμίων. Ο εχθρός είναι ο πολέμιος. Και πάλι πρόκειται για μία λέξη απλή. Συνεχίζουμε. Ευνίας. Αυτή θα μπορούσε λίγο να μας μπερδέψει. Δεν πρέπει όμως. Πρόκειται για μία λέξη σύνθετη. Ας δούμε τα συνθετικά από τα οποία προέρχεται. Προέρχεται από το ευ, που είναι ο καλός ουσιαστικά, και νους. Ουσιαστικά αυτός που σκέφτεται, που έχει καλή σκέψη. Άρα λοιπόν η εύνοια, όταν λέμε έχω την εύνοια κάπου, κάποιος σκέφτεται ευνοϊκά για μένα, σκέφτεται θετικά. Συνεχίζουμε στην επόμενή μας λεξούλα, πραγματίαν. Και αυτή είναι μία απλή. Βλέπουμε ότι δεν έχει κάποια πρόθεση, δεν είναι σύνθετη με κάποια άλλη λέξη. Πρόκειται για λέξη απλή. Διαζώσε. Εδώ έχουμε μία σύνθετη. Για να δούμε τα συνθετικά, είναι το διά. Και εδώ είναι ένα ρηματάκι το οποίο δεν το ακούμε συχνά, είναι το ρηματάκι ζώνημη. Και τέλος, το ευουλεύετο. Για να δούμε. Το ευουλεύετο λοιπόν είναι μία λέξη απλή, είναι ουσιαστικά το ρηματάκι βουλεύομαι.
Και εδώ πέρα έχουμε τον παρατατικό. Εβουλευόμην, εβουλεύου, εβουλεύετο, στη μέση φωνή. Άρα λοιπόν πήραμε κάθε μία από τις λεξούλες αυτές και είπαμε αν είναι σύνθετη ή απλή. Το συνετίθη, επιθέστε, εκπέμπει, ευνίας, διαζώσε είναι λεξούλες σύνθετες για κάθε μία από τις οποίες είδαμε και τα συνθετικά από τα οποία προέρχεται. Και τέλος έχουμε το ηγεμόνας, πολεμίων, πραγματείαν και βουλεύετο που είναι λεξούλες απλές. Η ασκησούλα μας λοιπόν ολοκληρώθηκε. Καλή συνέχεια!